χάσα πια κι αυτό. Κατέριν! Ποια... Κατέριν. Α, δεν την κατάλαβα με αυτά τα γέλια. Παιδιά, τι... Όχι, δεν κουρεύτηκε. Είναι κοντό το μαλλί. Κουρεύτηκε για λίγο. Παιδιά, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πολύ, δεν το καταλαβαίνω, αλλά μ' αρέσει ταυτόχρονα. Ναι. Και μου θυμίζει μία ηθοποιό Βραζιλιάνα, την Βλαχοπούλ. Μπράβο, την Βρένα Βλαχοπούλ, την Βραζιλιάνα. Πολύ καλή, πολύ ωραία. Ξαντρίκ. Εξαντρίκ. Πολύ. Πιο παλιό. Πιο παλιό. Ξαντρίκ. Νάτι. Ναι, είναι... Θέλειο περαστικά. Περιμέναμε ότι θα σου γινόταν μάθημα το ότι μπήκε στο γύψο το χέρι. Αλλά δεν βάζει μυαλό. Η Μάγκη, έτσι κι αλλιώς, ξαντρίκ κι αυτή. Αλλά η αίσθησή μου, στο πολύ γρήγορο, είναι ότι... Βγάλετε, τους είπε κανείς δεν φοράει φούστα. Σαν να έφυγε ξεχασμένη. Το look δηλαδή σου δίνει την εντύπωση ότι σαν να βιάστηκε. Σαν να... Επειδή έβαλε αυτό το δίχτυ, τι είναι αυτό, δίχτυ, τούλι. Με στρασάκια φυσικά. Σαν να το έβαλε αυτό και να είπε: ωραία, κάτσε να βάλω αυτό, να πέσει και να βάλω και κάτι πριν φύγω. Και την πήρα τελευταία στιγμή το ταξί και σηκώθηκε και έφυγε και πήγε μη γυμνή. Αυτή την ιστορία. Δεν σας άρεσε, πολλά θα κλαίτε. Πειράζει. Η Ρούλα. Η Ρούλα. Ναι. Μπράβο, Ρούλα, λέει ο άλλος. Μπραβίσιμο. Μ' αρέσει, παιδιά. Πολύ ωραία ήταν. Τι κρατάει κουβαδάκι, όχι. Τσαντάκι, τσαντάκι. Ωραίο. Αυτό άμα του βάλεις ένα ρεσό, μ' αρέσει. Είναι στα φαναράκια, μετά είναι. Το ντύσιμο μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το αρώ. Δεν βιάζεται, ξέρει Ρούλα. Πάει αργά. Το καρέ της είναι το πιο ωραίο καρέ που υπάρχει στον κόσμο. Πολύ ωραίο ντύσιμο. Μπράβο, Ρούλα. Να το. Ναι. Βγήκε. Η Ευρυδίκη! Ναι, ναι! Πάρα πολύ καλή! Στέλιο μου, ειλικρινά, το ηχόχρωμά σου δεν έλειψε αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραία! Είναι με ουρά! Ναι! Είναι σαν μισόφουστο πίσω! Ναι, είναι καταπληκτικό! Καταθλιπτικό! Καταπληκτικό! Πολύ καλό το βρίσκω! Μπράβο, Ευρυδίκες! Δεν μου είναι ζωντανή, γιατί κάθε 20 χρόνια μας βάζει ρούχα. Δεν ξέρει ο κόσμος που να αντιδράσει. My teacher is Baron Yorks. Yeah. Κρίμα πάντως. Πάντως θα μπορούσαν λίγο παραπάνω νάρκωση. Μίλησα με τους γιατρούς, φοβηθήκανε. Η δασκάλα μου, παιδιά. Αρχικά το πλάνο θα μπορούσα να το βάλετε λίγο slow motion. Θα κάνω δύο εμετούς τώρα επί τόπου. Δεν είναι. Ποιος θα έκανε τα ρούχα. Αιωνία του. Ποιος θα έκανε. Δεν ξέρω τι να γράψω στη μακαριά. Ποιος θα έκανε. Τώρα θα το πούμε αυτό. Ναι, τώρα το πούμε. Ποιος το πούμε. Αύριο να βρεθούμε σπίτι μου. Τι ωραία η Ζωζεφίν που είναι. Παιδιά, ακούστε. Εγώ τη δασκάλα μου τη λατρεύω, το ξέρετε, γιατί είναι και δασκάλα μου. Δεν πεθαίνω. Δεν ξέρω γιατί. Το χρώμα πολύ ωραίο. Αρχικά δεν αντέχω άλλο, βγάλετε το θα κάνω με το. Είναι και μεγάλο άνθρωπο ένα ξαδερφό μου. Και αυτό το πάνω, δεν το σκεφτείτε. Κρίνω την εκπομπή τώρα. Μπράβο στη δασκάλα, ωραία κρίκη. Αλλά νομίζω σαν να τη μεγαλώνει. Έτσι σοβαρή κουβέντα τώρα μπορούμε να πιάσουμε. Για δες άλλο. Άκουσα, άκουσα. Δες άλλο. Αυτό άκουσα και εγώ έχω στο μυαλό μου πέντε πράγματα. Ωραίο. Η Βάλια, η Βάλια. Η Βάλια μας. Κούκλα η Βάλια. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος. Πάρα πολύ ωραία, εντυπωσιακή. Κούκλα πάντα. Ο Πέτρος είναι. Κούκλα. Μ' αρέσει το ντύσιμο. Πολύ ωραίο ντύσιμο έκανε. Τώρα. Το ίδιο είπες με τη δασκάλα μου. Και μπρέι. Ποιος μπρέι. Να σε ρωτήσω. έχεις συνειδητοποιήσει πόσο έχεις διασωθεί επειδή συνεργαζόμαστε. Γιατί, τι εννοείς. Άμα δεν συνεργαζόμαστε, θα ακούγες πολλά τώρα για αυτό που βλέπω. Ναι, αλλά έχεις σωθεί. Γιατί είναι αρχικά να μιλήσουμε πια για τον αέρα Hollywood που έφερε το ζευγάρι αυτό. Ναι, 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 αέρας. Δηλαδή, ο Μπεν και ο Βιέν, ο Άφλεπ, με την άλλη την κοπέλα που χορεύει. Ναι, ρε παιδί. Την Τζελό, δίνονται σε πάρα πολύ ωραίο. Σε ωραίο, πάρεις, πολύ. Δεν τους χάνεις, ξέρεις, είναι με στολή.
πάρα πιο όμορφη. Φεύγει αυτή. Παιδιά, ακούστε, αν δεν μπορούμε, ίσως είναι τελικά πολλές οι 11.